Ανδρέα, ερώτημα. Του δικού μας ελέγχου. Περιμένετε, κύριε Υπουργέ, να θέσετε το ερώτημα στον άδελφο. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης απαντάει λίγο σαν λοιμοξιολόγος, λίγο σαν για την πανδημία. Το φέρνει γύρω γύρω. Μπράβο. Λοιπόν, αλλά τα κύρια θέματα νομίζω. Είναι ειδικά το πρώτο μετά που έχω τη σταδιακή άρση τη καραντίνα. Θέλω να το κάνω, θα το κόψω να το κάνω βίντεο στο Twitter. Δεν έχω να ακούσει μπράβο από τον κύριο Πετρόπουλο. Εσείς προσωπικά έχετε ανασχηματιστεί λίγο. Έχετε πάρει καμιά δεκαπενταριά κιλά από ό,τι είδα και χωρίς το 800 όπως είδα στις τηλεοράσεις που μιλάνε δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, για όσους ανησυχούν για το βάρος μου, μισό λεπτά, σας λέω τα κιλά μου είναι ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Μπράβο. Είμαι αθλούμε καθημερινά και χαίρομαι, μπράβο. Καλή φόρμα. Γιατί μπορεί να φοράει ένα στενό ρούχο και δεν τον κολλάει. Έτσι έδειξε. Λοιπόν. Θα πω κάτι σοβαρό. Μισό λεπτάκι. Θα πω κάτι σοβαρό τώρα. Όχι, μην πείτε άλλο. Μην πείτε άλλο. Να θέσω ένα ερώτημα. Όλο σοβαρά λέτε, αλλά δηλαδή. Να κάνετε το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Δεν παίζουμε τέννις εδώ. Αλλάζουμε παλιό τέννις. Πολιτικό τέννις. Λοιπόν, πολιτικό τέννις. Σίγουρα δεν μπορείτε να παίξετε τέννις εσείς μαζί μου. Είναι μέλος όμως του οικονομικού επιτελείου. Η επόμενη μέρα αφήστε τα ξένα δημοσιεύματα που μας αποθεώνουν για τις παραλίες μας και τις ομορφιές μας. Υπάρχουν και τα εσωτερικά δημοσιεύματα. Mm-hmm. Όλο το Σαββατοκυριακό λέγανε για δεύτερο κύμα εσωτερικής υποτίμησης. Μειώσεις μισθών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό, Ανδρέα. Όχι, όχι. Όχι, ένα λεπτάκι. Μα τοποθετήθηκε ο αρμόδιος υπουργός. Δεν υπάρχει τοποθετήθηκε. Μείωση μισθών στο δημόσιο. Ο αρμόδιος υπουργός το έδωσε αυτό. Πώς δεν υπάρχει μείωση μισθών στο δημόσιο. Το είπαμε. Εσύ το πιστεύεις. Δεν πιστεύεις στον συνάδελφό σου. Δεν πιστεύεις στον συνάδελφό σου στην εφημερίδα των συντακτών στα νέα. Δύο εφημερίδες. Έρχονται και μία συμπολίτευση. Ωραία, τοποθετηθεί ο υπουργός. Άρα έχουμε λοιπόν μία νέα κατάσταση. Για μείωση μισθών στο δημόσιο. Εγώ δεν λέω. Εγώ λέω για μία νέα κατάσταση. Όλα τα δημοσιεύματα γι' αυτό μιλάνε. Μιλάμε για το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, το οποίο έρχεται το ευρωπαϊκό να χρηματοδοτήσει τις θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως. Θα είναι με μειωμένους μισθούς κατά 50%. Mm-hmm. Μισή δουλειά, μισός μισθός. Υπάρχει τέτοια πάμε περίπτωση, σε μία... κύριε Υπουργέ. Οπότε το ερώτημα για τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Γεωργιάδη είναι η επόμενη ημέρα πώς θα διαχειριστεί όταν ήδη όλοι προεξοφλούν ότι θα έχουμε μία ύφεση πάνω από 10%. Mm-hmm. Πρωταθλητές είμαστε στην Ευρώπη. Δεν είναι εικόνα. Γι' αυτό ευθύνεται η κυβέρνηση για την ύφεση. Συγγνώμη, αν είσαι πρωταθλητής σε όλη την Ευρώπη, δεν ήμασταν η χώρα. Με τα λιγότερα κρούσματα υποτίθεται ήμασταν. Κύριε δεν είχαμε Υπουργέ, βαριά υπάρχει περίπτωση να μειωθούν οι μισθοί στο δημόσιο. Όχι μόνο. Και στον ιδιωτικό τομέα. Έχω το λόγο τώρα. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, στο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν έχω καταλάβει τίποτα για το τι είναι το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Πρώτα απ' όλα, το πρόγραμμα ΣΟΥΡ δεν είναι ελληνικό πρόγραμμα. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ευρωπαϊκό είπε ο άνθρωπος. Είναι της Κομισιόν και ο στόχος δεν είναι να παίρνει εργαζόμενος το μισό μισθό. Ο στόχος του προγράμματος ΣΟΥΡ είναι να συμπληρώνεται το εισόδημα του εργαζομένου έως το ακέραιο του μισθού του. Κύριε Υπουργέ, στην περίπτωση εκείνη που ο μισθός του μειώνεται. Το πρόγραμμα του συναδέλφου σας, του κυρίου Βρούτση, είναι αυτό για το μισό μισθό. Πάω με τη μέσω της των τροπολογιών που έχει φέρει. Μην με διακόπτε, γιατί είμαι στο σκάνδαλο πολύ δύσκολο. Να ακούσουμε, ρε παιδιά, τον Υπουργό. Θέλω να εξηγήσω τον κόμμα για να μην δημιουργούνται ανασφάλειες χωρίς λόγο. Είπατε το πρόγραμμα ΣΟΥΡ που προβλέπει μείωση μισού μισθού. Λάθος. Το πρόγραμμα ΣΟΥΡ είναι το αντίθετο. Είναι 100 δισεκατομμύρια ευρώ που διαθέτει η Επιτροπή στις χώρες για να συμπληρώνουν αυτό, το μισθό. Τον κομμένο μισθό. Να μην έχει απώλεια εισοδήματος ο μισθωτός, έως ότου οι οικονομίες μπορέσουν να ανακάμψουν. Τι σημαίνει αυτό. Πόσο καιρό θα είναι η απώλεια εισοδήματος. Πόσο καιρό θα είναι η απώλεια. Για τον μισθωτό που θα παίρνει τον ίδιο μισθό μέσω των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, αυτό είναι αδιάφορο. Θα παίρνει τον ίδιο μισθό μέχρι η οικονομία να επανέλθει. Ωραία. Κρατήστε το. Πάμε τώρα. Θα έχουμε τους ίδιους μισθούς. Δεν υπάρχει καμία. Κύριε Γεωργιάδη, ευθέως είναι. Αφήστε τώρα. Απάντηση συγκεκριμένη. Δεν θα μειωθεί κανένας μισθός στον ιδιωτικό δεν τομέα, υπάρχει... μας λέτε. Αυτό λέτε. Εγώ δεν είπα αυτό. Τι λέτε λοιπόν. Άρα θα έχουμε μειωμένους μισθούς και θα έρθει το πρόγραμμα σου να του ενισχύσει. Είναι το πρόγραμμα σου. Μειωμένοι μισθοί. Θα συμπληρωθούν από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Μα θα έχουμε σε όλο το ιδιωτικό τομέα μειωμένου λόγω τη εκπεριτροπή εργασία. Να το ολοκληρώσουμε. Όχι, δεν παίζουμε. Όπου υπάρχουν μειωμένοι μισθοί, έρχεται το ΣΟΥΡ και του συμπληρώνει. Και του κάνει ολόκληρου. Αυτό σου λέει. Μα η κυβέρνηση φέρνει του μειωμένου μισθού. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ξεκίνησε λέγοντα απαξιωτικά ότι καλά τα διεθνή δημοσιεύματα που λένε για τη ομορφιά μα, αλλά
αγνώντας ότι τα καλά θετικά δημοσιεύματα είναι ο κυριότερος και ο ασφαλέστερος τρόπος να έχουμε πελάτες. Μάλιστα. Και αν αποφύγουμε τη μεγάλη ύφεση και αν αποφύγουμε τους μισθούς. Άρα το απαξιώνει. Να κάνουμε ένα ρόλο. Δεν προλαβαίνουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ εύχονται να είμαστε οι πρωταθλητές στην ύφεση. Κύριε, αλλά θέλω να απαντήσω και στο επιχείρημα που ακούστηκε. Ναι. Η Κομισιόν προέβλεψε ύφεση για την Ελλάδα μείον 9,7% πράγματι. Και εκεί αμέσως ΣΥΡΙΖΑ, και το άκουσα τον κύριο Πετρόπουλο, είπε φυσικά ευθύνη την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι. Περιέργως πως για την Ισπανία που προέβλεψε μείον 9,4%, δηλαδή διαφορά Ελλάδα-Ισπανία είναι 0,3%. Εκεί δεν ευθύνονται οι Ποδέμος και ο Ιγκλέσιας που κυβερνάει. Mm-hmm. Εκεί πάνε καλά οι Ποδέμος και εμάς ο κ. Κούλογλου, ο ευρωβουλευτής, έκανε και άρθρο πόσο καλά κυβερνάνε οι Ποδέμος. Mm-hmm. Τώρα πώς γίνεται για το μείον 9,4% των Ποδέμων στην Ισπανία να μην ευθύνονται οι Ποδέμος, αλλά το, για το μείον 9,7% των Ποδέμων. Η ουσία είναι θα έχουμε 10% ύφεση. Αυτή είναι η ουσία. Χριστίνα, καλημέρα. Θα έχουμε μειωμένους μισθούς. Κύριε Πετρόπουλε, κύριε Πετρόπουλε, έχουμε μία παγκόσμια κρίση. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να την ξεπεράσουμε. Και βγήκε πρωταθλήτρια. Αυτό τα διεθνή έκανε. Μέσα αναγνωρίζουν. Καλημέρα, την καλή δουλειά. Κύριε Υπουργέ. Ο Γερμανός υπουργός έκανε δήλωση χθες το βράδυ ότι η Ελλάδα τα πήγε υπέροχα στην κρίση. Μάλιστα. Και μπαίνει στη μάχη του τουρισμού. Ωραία. Με πολύ μεγάλες αξιώσεις. Λοιπόν, όλα αυτά. Τους καταστηματάρχες να τα πείτε πόσο υπέροχα πήγε. Κύριε Υπουργέ, λείπει. Δεν βάζεστε λίγο. Αντιλαμβάνονται όλοι το γιατί λυπάστε, κύριε Πετρόπουλε. Και κλείνω λέγοντας και κιλά να είχα πάρει όσα είπατε. Αυτός ο ρατσισμός προς τους ανθρώπους που έχουν περισσότερα κιλά. Που αποτυπώθηκα στα εσείς είπατε στους ανθρώπους ότι εκείνα 300 κιλά. Εσείς είπατε στους ανθρώπους ότι εκείνα 300 κιλά με τα 400 ευρώ που πήραν κάθε μήνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ελάτε ρε παιδιά. Δεν είναι όντως χιούμορ αυτό με τα κιλά. Και εγώ συμφωνώ με τον υπουργό σε αυτό που λέει. Είναι σωστό αυτό. Μα δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τον άλλον με τα κιλά του. Δεν είναι σωστό. Α, όποιος το είπε είναι λάθος. Κάνει λάθος λοιπόν, όποιος το λέει. Και εσύ συνεχίζεις το λάθος δηλαδή τώρα. Μη συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε παραλία τώρα. Μας περιμένει η Ιλιάνα Πετρίου, όπως μπορεί.